Είμαι η Τζένι Χατζικώστα, είμαι η Marketing και CSR Manager της Grand Thornton Κύπρου and this is how I made it. Όταν ήμουν μικρή, για να είμαι ειλικρινής, ήμουν πάρα πολύ ανέμελη. Η μοναδική μου έννοια ήταν να φροντίζω τα δέσποτα της γειτονιάς και να χορεύω. Αν και δούλευα, ξεκίνησα να εργάζομαι από μικρή, από τα 14 μου τα καλοκαίρια. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα στο μυαλό μου. Μου άρεσε να δίνω, μου άρεσε να προσφέρω και θεωρώ πως εκεί και όπου μπορώ το κάνω και είναι και μέρος της δουλειάς μου σήμερα. Οι αρμοδιότητες μου σήμερα στην Grand Thornton Κύπρου είναι ο σχεδιασμός της στρατηγικής του marketing και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και η υλοποίησή του. Φτάνω νωρίς στο γραφείο, συνήθως είμαι από τα πρώτα άτομα που φτάνουν στο γραφείο. Φτιάχνω ένα διπλό δυνατό εσπρέσο, διαβάζω την επικαιρότητα και οργανώνομαι μαζί με την ομάδα μου. Ενέργειες, συναντήσεις, emails, πολλά emails. Κάθε μέρα για μας είναι διαφορετική και τα έκτακτα προκύπτουν συνεχώς. Εργαζόμουν ήδη σε γραφείο marketing και PR, οπότε κάλυπτα το πρακτικό κομμάτι, την εμπειρία. Οπότε ήταν συνειδητή η απόφασή μου να επιλέξω το μάστερ μου στη διοίκηση επιχειρήσεων, για να καλύψω με αυτόν τον τρόπο και το θεωρητικό το κομμάτι. Η σημερινή μου θέση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κλάδο σπουδών μου και η εταιρική υπευθυνότητα και το marketing είναι κάτω από την ομπρέλα. Η καλύτερη συμβουλή που μου έχουν δώσει θα έλεγα πως είναι να μην σε νοιάζει το τι λένε οι άλλοι γύρω σου. Η καλύτερη ανάμνηση που είχα από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα έλεγα πως ήταν η σχέση που είχα με την τούτορ μου, την Ιωάννα την Παπασολομού, την οποία και υπέρ ευχαριστώ. Ήταν μια περίοδος που εγώ δουλεύα και full time, ήμουν και νέα μαμά και ήταν δίπλα μου σε ό,τι και να τη χρειάστηκα. Πραγματικά ήταν υπέροχη και θεωρώ πως αν δεν υπήρχε αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας από την πλευρά του ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και του διοικητικού προσωπικού, δεν θα κατάφερνα να ολοκληρώσω το μάστερ μου. Θεωρώ πως η ψυχική μας υγεία και η σωματική μας υγεία είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τη φροντίζουμε. Αν και τα επαγγελματικά μου καθήκοντα είναι απαιτητικά και είμαι και μόνο γονιός, πάντα βρίσκω χρόνο για χόμπι ή για τον εαυτό μου. Πηγαίνω γυμναστήριο συχνά και ακούω πολύ μουσική. Είναι η ψυχοσωματοθεραπεία μου. Αυτό που θα συμβούλευα τους νέους θα ήταν να αφιερώνουν την ενέργειά τους σε πράγματα που τους κάνουν χαρούμενους. Έστω και αν αυτό πηγαίνει κόντρα σε κάτι που οι άλλοι θεωρούν normal. Και πάντα να σέβονται τους άλλους. Όσον αφορά προσωπικούς στόχους, δεν θα πω κάτι grande. Θέλω να είμαι πρότυπο για την κόρη μου και αυτό για μένα σημαίνει ό,τι καταστάσεις μου φέρνει η ζωή. Να τις αντιμετωπίζω με δυναμισμό και ήθος. It is what it is.